Λοιπόν, άλλη μια νίκη. Παραμένετε στην πρώτη θέση. Σαφώς βλέπετε το τίτλο όσο περνάνε τα παιχνίδια όλο και πιο κοντά. Σήμερα το σκορ το ανοίγεις εσύ. Δεν είσαι συνηθισμένος πολύ να βάζεις γκολ. Όχι, ήταν πρώτη φορά που έβαλα γκολ στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το χάρηκα. Μέσα στη σεζόν βρέθηκες να αλλάζεις και θέση. Ναι. Και φαίνεται ο κύριος Ιβίτς να σε καθιερώνει εκεί. Ψάχνεις να βρεις πατήματα ακόμα, είναι κάτι που το ξέρεις? Όχι, είναι κάτι που είναι μια θέση της άμυνας, πιστεύω. Αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι προσπαθώ όλο και περισσότερο να βοηθάω και επιθετικά. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Ρωτάω όλα τα παιδιά. Είναι μια σεζόν που είστε στον προθάλαμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αυτή η ομάδα είναι στην ουσία η τελευταία του παιδικού, σε εισαγωγικά, ποδοσφαίρου. Πώς αισθάνεσαι να αλλάζει ο εαυτός σου και τι πράγματα νομίζεις ότι παίρνεις αυτή τη χρονιά? Φέτος, επειδή είναι η δεύτερη χρονιά στην ομάδα, στην ΚΑΠΑ 20, πιστεύω ότι αρχίζω και οριμάζω περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά. Και είμαι, πιστεύω, όλο και πιο έτοιμος, μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Για να μην κάνουμε εμείς τη δική μας κριτική, εσύ σήμερα μέσα από το παιχνίδι ποιον θα έβγαζες MVP? Μέσα από το παιχνίδι, τον Κουλούρη.